σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια σπουδαία διάταψη στα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Είναι ο πυκνωτής. Ο πυκνωτής τι είναι? Είναι μια αποθήκη ηλεκτρικών φορτίων. Δηλαδή μια αποθήκη ηλεκτρικής ενέργειας. Άρα, για να δούμε, από τι αποτελείται αυτή η αποθήκη? Σίγουρα θα έχει ένα μεταλλικό οπλισμό, θα το ονομάσουμε, μια μεταλλική πλάκα. Να το σχεδιάσουμε και λίγο. Στην οποία θα συσσωρεύονται ή θετικά ή αρνητικά φορτία. Άρα, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την απέναντι μεταλλική πλάκα που θα βρίσκεται να έρχονται και να μαζεύονται τα αρνητικά φορτία. Ωραία. Άρα έχουμε μία θετικά φορτισμένη πλάκα και μία αρνητικά θετισμένη πλάκα. Τώρα, στο εσωτερικό τώρα, τι γίνεται? Σύμφωνα με αυτά που είχαμε μάθει παλιότερα, θα δημιουργείται ένα ηλεκτρικό πεδίο, το οποίο θα είναι και ομογενές. Τι σημαίνει ομογενές ηλεκτρικό πεδίο? Γραμμές παράλληλες και ισαπέχουσες. Άρα, ο πυκνωτής είναι η πιο εύκολη διάταψη για να σχηματίσουμε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο. Στο εσωτερικό του δηλαδή θα έχουμε παντού σταθερή ένταση και σαν μέτρο και σαν κατεύθυνση. Τώρα, ο κάθε οπλισμός έχει ένα φορτίο. Το φορτίο αυτό θα είναι και το φορτίο του πυκνωτή μας. Θα το συμβολήσουμε με Q κεφαλαίο και θα είναι πόσα φορτία έχει αποθηκευτεί μέσα στον οπλισμό μας. Τώρα, στις άκρες α και β θα υπάρχει μια διαφορά δυναμικού. ΒΑΒ και θα ισχύει αυτό που είχαμε μάθει στο προηγούμενο μάθημα, ότι η ένταση στο εσωτερικό θα είναι το πηλίκο της ΒΑΒ προς την απόσταση των δύο πλακών ΛΑΒ. Άρα, είδαμε σχηματικά πώς είναι ο πυκνωτής και τώρα να δούμε πόσο χωράει ο πυκνωτής. Αυτό είναι ένα μέγεθος που το ορίσαμε εμείς. Το ονομάσαμε χωρητικότητα του πυκνωτή, το συμβολίζουμε το ΣΕ και η χωρητικότητα του πυκνωτή είναι το σταθερό πηλίκο του φορτίου προς τη διαφορά δυναμικού. Το ΣΕ είναι Q προς V. Και βάζουμε το βελάκι για να δείξουμε ότι αν αλλάζει ο αριθμητής θα έχει αντίκτυπο στον παρονομαστή. Τώρα, είναι μονόμετρο μέγεθος. Και η μονάδα στο SI θα είναι το 1 φαράντ. Το 1 φαράντ θα ισούται με ένα κουλόμπ προς ένα βολτ. Και επειδή υπάρχει αντιστοιχεία με τα κουλόμπ, τότε θα είναι και μεγάλη μονάδα ενέργεια, μεγάλη μονάδα χωρητικότητα, συγγνώμη, και θα συναντάμε συνήθως το 1 μικρο φαράντ, που θα είναι 10 εις τη μείον ε φαράντ, και το 1 νάνο φαράντ, που είναι 10 εις τη μείον 9. Παράδει. Τώρα, για να καταλάβουμε λίγο τι είναι η χωρητικότητα, ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Αν θεωρήσουμε ένα δωμάτιο. Όσο βάζω άτομα μέσα σε αυτό το δωμάτιο, η πίεση μεταξύ τους θα αρχίσει να αυξάνεται. Βέβαια, αν το δωμάτιο είναι μεγαλύτερο, τότε τα ίδια άτομα θα ασκούν λιγότερη πίεση μεταξύ τους. Άρα, η χωρητικότητα ουσιαστικά είναι πόσο χωράει το δωμάτιο, ανάλογα με τα γεωμετρικά του χαρακτηριστικά. Άρα, δεν πρόκειται να αλλάξει αν μεγαλώσουν τα άτομα που θα μπουν μέσα. Απλώς στο μεγάλο δωμάτιο θα μπουν πιο εύκολα τα ίδια άτομα. Για να δούμε τώρα και λίγο τις παρατηρήσεις που θα γράψουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι της χωρητικότητας. Η πρώτη παρατήρηση είναι να λύσουμε τον τύπο και να τον κάνουμε γινόμενο. Θα γίνει ότι το φορτίο, αν το γινόμενο του ΣΕ επί ΒΕ. Το ΣΕ είπαμε ότι είναι σταθερό. Άρα, τα μεγέθη που ουσιαστικά μεταβάλλονται και είναι ανάλογα μεταξύ τους είναι το Q και το V. Αυτά τα μεγέθη θα είναι ανάλογα. Άρα, όσο περισσότερα άτομα βάζω μέσα, τόσο θα μεγαλώνει και η πίεση μεταξύ τους. Τώρα, οι γραφικές παραστάσεις που θα απεικονίζουν τα παραπάνω. Ας πάρουμε και τα τρία μεγέθη μεταξύ τους ανά δύο. Θα έχουμε στο πρώτο το φορτίο και τη χωρητικότητα. Στο δεύτερο, τη χωρητικότητα και την τάση. Και στο τρίτο, το φορτίο και την τάση. Εδώ τι είπαμε, ότι δεν μας ενδιαφέρει, η χωρητικότητα δεν εξαρτάται από το φορτίο. Άρα, όσο το φορτίο και να μεγαλώνει, θα έχουμε μία κάθετη στον άψονα σε. Ενώ αντίστοιχα για τη δεύτερη γραφική παράσταση, τι έχουμε, σταθερή χωρητικότητα πάλι. Άρα, όσο και η τάση να μεγαλώνει, η γραμμή τώρα θα γίνει οριζόντια. Το τρίτο που μας ενδιαφέρει περισσότερο, είναι το εξής. Μεγέθη ανάλογα.
Άρα θα έχουμε μία διαγώνιο που θα ξεκινά από την αρχή των εψώνων. Και να δούμε τώρα, τι μπορούμε να βρούμε από αυτή εδώ πέρα τη διαγώνιο. Η κλίση της διαγωνίου, η κλίση δηλαδή η εφαπτώμενη της γωνίας φ, θα ισούται σύμφωνα αυτά που ξέρουμε με την απέναντι κάθετη, που είναι το φορτίο, προς την προσκύμενη, που είναι η διαφορά δυναμικού. Πού το βρήκαμε αυτό? Εδώ. Δηλαδή, μου δίνει χωρητικότητα. Άρα, τι έχει σαν αποτέλεσμα? Δύο διαφορετικές ευθείες με διαφορετικές κλίσεις, που αντιστοιχούν σε χωρητικότητα σε ένα και σε δύο, να ξέρω κατευθείαν ποια από τις δύο έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα. Αυτό που έχει τη μεγαλύτερη γωνία και τη μεγαλύτερη κλίση θα είναι ο πυκνωτής με τη μεγάλη χωρητικότητα, και αντίστοιχα ως ένα θα είναι με τη μικρότερη χωρητικότητα. Τώρα θα μάθουμε παρακάτω ότι η διάταψη αυτή, δηλαδή το ευαδόν που περικλείεται ανάμεσα στο Q και στο V, θα μου δίνει την ενέργεια που έχει αποθεί και τον πυκνωτή. Θα την ονομάσουμε UE και θα είναι η δυναμική ενέργεια αυτή. Ή αλλιώς ηλεκτρική ενέργεια πυκνωτή. Τώρα, για να κουβεντιάσουμε κάτι ακόμα. Επειδή η χωρητικότητα δεν εξαρτάται ούτε από το φορτίο, από την τάση, πρέπει να δούμε από τι εξαρτάται. Άρα, ας πάρουμε πάλι το παράδειγμα το δωμάτιο. Η χωρητικότητα θα εξαρτάται από τα γεωμετρικά του χαρακτηριστικά. Δηλαδή, είναι πώς έχει κατασκευαστεί. Αν έχει μεγάλο πλάτος, μεγάλο μήκος, δηλαδή πώς το έχουμε φτιάξει. Έτσι και ο πυκνωτής τώρα, η χωρητικότητά του θα εξαρτάται από τα γεωμετρικά του χαρακτηριστικά. Ας πάρουμε ένα τρισδιάστατο πυκνωτή. Ωραία. Αυτή είναι το ευαδόν της επιφάνειας για τον οπλισμό και αυτή είναι η απόσταση μεταξύ των δύο πλακών. Τώρα, αν πάμε και βάλουμε θετικά φορτία, ας πούμε, στον πάνω οπλισμό μας, τα θετικά φορτία, επειδή αποθούνται μεταξύ τους, πάνε και γάγονται στην περιφέρεια της πλάκας. Άρα έχει φυσικό επακόλουθο ότι όσο αυτό το ευαδόν μεγαλώνει, τόσο και περισσότερα φορτία θα χωράνε στο γύρω-γύρω της επιφάνειας και θα μεγαλώνει και η χωρητικότητα. Άρα, ένας παράγοντας από το οποίο θα εξαρτάται η χωρητικότητα θα είναι το ευαδόν του οπλισμού. Άρα γράφουμε εδώ πέρα από τι εξαρτάται το σε και αρχίσουμε να δημιουργούμε τον τύπο μας. Άρα θα βάλουμε το α, το ευαδόν του οπλισμού, στον αριθμητή. Τώρα, για να δούμε. Εδώ πέρα στο κάτω μέρος θα μαζευτούν τα αρνητικά αντίστοιχα φορτία με αποτέλεσμα αυτά να έρχονται. Για να σκεφτούμε τώρα τι θα γίνει αν πειράξουμε την απόσταση που απέχει ο ένας οπλισμός από τον άλλον. Η έλξη αυτή θα αρχίσει να μεγαλώνει. Με αποτέλεσμα να μπορώ να βάλω κάποια φορτία και στον ένα οπλισμό και να μείνουν εκεί. Άρα η χωρητικότητα θα αρχίσει να μεγαλώνει. Άρα η απόσταση με τη χωρητικότητα θα είναι αντιστρόφως ανάλογα. Μικραίνει η απόσταση, μεγαλώνει η χωρητικότητα. Άρα η απόσταση των οπλισμών θα πάει στον παρανομαστή. Ωραία. Άλλος παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει τη χωρητικότητα, για να δούμε ποιος θα είναι. Το ίδιο είναι να υπάρχει ανάμεσα στους δύο οπλισμούς αέρα. Δηλαδή, το ίδιο θα εμποδίζει ο αέρας τα φορτία να πάνε από τον πάνω οπλισμό στον κάτω. Γιατί αυτός είναι ο κυρίως κίνδυνος να χαλάσει ο πυκνωτής. Επειδή υπάρχει μεγάλη δύναμη έλξης μεταξύ θετικών και αρνητικών φορτίων, ο αέρας αυτός τι κάνει, δουλεύει σαν μονωτικό και τα εμποδίζει να μετακινηθούν. Αν όμως έχουμε πολλή συσσόρευση φορτίων στον ένα οπλισμό, άρα μεγάλη διαφορά δυναμικών ανάμεσά τους, τότε μπορεί αυτή η δύναμη να καταφέρει να υπερνικήσει τον αέρα και να γίνει ένας πυρθύρας. Να περάσει φορτία από τον πάνω πλεισμό στον κάτω. Τότε ο πυκνωτής αυτός θα καεί. Άρα χάσαμε τη διάταψη. Άρα τι κάνουμε εμείς? Θα βάλουμε μπροστά ένα συντελεστή που θα μου δείχνει πόσο εμποδίζει ο αέρας τα φορτία να πάνε από τον πάνω πλεισμό στον κάτω. Αυτό λέγεται δηλητρική σταθερά του κενού ή του αέρα. Είναι η χαμηλότερη που μπορεί να πετύχουμε. Δηλαδή είναι η μικρότερη αντίσταση που μπορεί να πετύχουμε. Από εκεί και πέρα, όταν βάζουμε κάποιο άλλο υλικό μέσα, τότε αυτή η αντίσταση μεγαλώνει. Με αποτέλεσμα να μεγαλώνει και η χωρητικότητα του πυκνωτή. Άρα θα βάλουμε δύο σταθερές μπροστά, το ε και το ε0, όπου το ε0 θα είναι η διηλεκτρική σταθερά του κενού. Ή του αέρα που είναι το ίδιο πράγμα. Είναι μια σταθερά που θα μου δίνεται. Είναι 8,85 επί 10 ή στη 12, δεν χρειάζεται να θυμόσαστε. Και ένα ε
που είναι η διηλεκτρική σταθερά του υλικού, αν υπάρχει ανάμεσα στους οπλισμούς. Αυτή η διηλεκτρική σταθερά του υλικού θα είναι, ένα καθαρό νούμερο. Δηλαδή θα μου λέει πόσες φορές είναι καλύτερο από το αέρα. Είναι 10 φορές. Σημαίνει ότι το ε είναι 10, δεν έχει μονάδα μέτρησης και μου λέει ότι είναι 10 φορές καλύτερο από το αέρα. Έτσι. Τώρα, όταν έχουμε τον αέρα, αυτή η σταθερά ε θα παίρνει τη τιμή 1. Είναι η μικρότερη μπορεί να πάρει. Άρα πάντα θα ισχύει μια σχέση ανάμεσα στον υλικό, στη χωρητικότητα του αέρα, αν τη θεωρήσουμε σε 0 και στο σε που θα είναι η χωρητικότητα με το υλικό μέσα, θα υπάρχει μια σχέση ανάμεσά τους ότι το σε θα είναι ε επί σε 0. Θα πολλαπλασιάζουμε το ε την αρχική χωρητικότητα και θα βρίσκουμε την καινούργια. Μέχρι εδώ όλα καλά. Για να δούμε τώρα πώς μπορούμε να δούμε στην καθημερινότητά μας ένας πυκνωτής. Ένα πυκνωτή μπορεί να φτιαχτεί εύκολα αν πάρουμε αλουμινόχαρτο, το απλώσουμε, βάλουμε στη μέση νάιλον, μία μεμβράνη ουσιαστικά, και από πάνω βάλουμε μια άλλη, ένα φύλλο αλουμινόχαρτο. Αυτό άμα τυλιχτεί, ουσιαστικά θα γίνει ένας κυλιδρικός πυκνωτής, με αποτέλεσμα τι να έχουμε. Να έχουμε μεγάλη επιφάνεια λόγω των φύλων του αλουμινόχαρτου, μικρή απόσταση γιατί το ένα είναι πάνω στο άλλο και έχουν πολύ μικρές αποστάσεις, και ένα νάιλον μέσα που έχει πολύ καλή διηλεκτρική σταθερά. Άρα αυτό ο πυκνωτής θα έχει μεγάλη χωρητικότητα και θα είναι μια εύκολη διάταψη να το φτιάξουμε. Αν θέλω να δούμε τώρα ένα δεύτερο παράδειγμα πώς μεταβάλλεται η χωρητικότητα και από ποιους επηρεάζεται, μπορούμε να πάρουμε το πληκτρολόγιο ενός υπολογιστή. Κάτω από κάθε κουμπί του πληκτρολογίου υπάρχει ένας μικρός πυκνωτής. Αυτός ο πυκνωτής τι γίνεται? Είναι μια διάταψη στην οποία όταν την πιέζουμε, χαμηλώνει η απόσταση μεταξύ των πλακών, άρα μεγαλώνει η χωρητικότητα, άρα μπορεί να πάρει περισσότερα φορτία από το κύκλωμα. Όταν όμως το αφήσουμε, η χωρητικότητα επανέρχεται στην αρχική, άρα τα φορτία αυτά δεν μπορεί να τα κρατήσει. Τα στέλνει μετά στην οθόνη και η οθόνη καταλαβαίνει ότι ήρθανε φορτία από το κουμπί Α. Άρα θα βγάλει το Α στην οθόνη. Έτσι, με απλό τρόπο, μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο πυκνωτής είναι μια πολύ καλή διάταψη, τη χρησιμοποιούμε παντού και επηρεάζει όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα. Για να δούμε τώρα κάτι άλλο. Στις ασκήσεις του πυκνωτή. Στις ασκήσεις του πυκνωτή θα χρειαστεί να υπολογίσουμε και την ενέργεια που έχει αποθηκευτεί μέσα στον πυκνωτή. Με αποτέλεσμα, η ενέργεια που έχει αποθηκευτεί μέσα στον πυκνωτή, είπαμε θα τη βρίσκουμε από το ευαδόν της γραφικής παράστασης Q προς V, θα είναι ηλεκτρική ενέργεια. Θα είναι UE ίσον 1 δεύτερο Q επί V. Αυτή είναι η αρχική μορφή. Βέβαια μπορούμε να τη δούμε και σε άλλες μορφές, αν αντικαταστήσουμε το Q από το C επί V. Με αποτέλεσμα να βγαίνει μια διάταψη που θα έχει μέσα χωρητικότητα και διαφορά δυναμικού. Ένα δεύτερο σε επί τετράγωνο. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και για το V. Άρα να βάλω στη θέση του V Q προς E. Άρα θα βγει μια σχέση που θα χρησιμοποιήσουμε αρκετά στην τρίτη λυκείου για τον πυκνωτή, που μου λέει ότι η ενέργεια του πυκνωτή είναι ένα δεύτερο Q τετράγωνο προς E. Και οι τρεις σχέσεις είναι ίδιες. Δεν αλλάζει κάτι. Ανάλογα τα δεδομένα του προβλήματος, θα χρησιμοποιούμε αυτή που μας βολεύει. Τώρα θα μου πείτε, το σε εδώ πέρα είναι ανάλογο με την ενέργεια, ενώ εδώ πέρα βγαίνει αντιστρόφως ανάλογο. Τι από τα δύο ισχύει? Φυσικά τίποτα. Είπαμε ότι το σε είναι μια σταθερά. Δεν αλλάζει. Άρα ουσιαστικά θα έχουμε μια σταθερά μες στον τύπο μας. Αυτό που θα ξέρουμε είναι ότι η ενέργεια εξαρτάται μόνο από το Q και από το V. Η μονάδα θα είναι όπως συνήθως σε τζάουλ και ο τύπος αυτός θα μου λέει πόση ενέργεια έχει αποθηκευτεί μέσα σε ένα πυκνωτή. Thank you.